αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη, ένας από τους τελευταίους ήρωες βέβαια, μετά από πόσες δεκαετίες. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν, τα οστά ακριβώς ενός ακόμα ήρωα του αλβανικού μετόπου. Με καταγωγή από τις Πατσίδες. Από τις Πατσίδες, επιστρέφει λοιπόν με τις ανάλογες τελετές, τελετή εκδήλωση και με την ανάλογη υποδοχή στις Πατσίδες, όπου εκεί την Κυριακή θα γίνει μια ξεχωριστή εκδήλωση. Όμως έχει σημασία να σταθούμε στις τιτάνιες προσπάθειες, στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η εγγονή του, η κυρία Εύα Στεφανάκη, προκειμένου να βρει τον παππού της. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Τη βλέπουμε την κυρία Στεφανάκη. Βέβαια, κυρία Στεφανάκη, την καλησπέρα μας και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα, να είστε καλά. Τιτάνια προσπάθεια λοιπόν να βρεθούν τα οστά του παππού σας. Απορία, τον είχατε γνωρίσει? Όχι. Όχι. Είναι και νεότατη βέβαια, οπότε θα ήταν δύσκολο να τον είχε γνωρίσει. Ωστόσο, υπήρχε μία φλόγα σας μέσα να προχωρήσουν αυτές οι προσπάθειες, να βγάλετε άκρη και να υπάρχει και κατάληξη. Για πείτε μας λίγο. Ήταν ένας μαραθώνιος ουσιαστικά. Η φλόγα άναψε όταν ήμουν πολύ μικρή, στο δημοτικό. Μεγαλώνοντας, σκέφτηκα ότι κάπου πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος και είμαστε υποχρεωμένοι να τον βρούμε. Ψάχνοντας λίστες μέσα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, δεν έβρισκα τίποτα. Τα τελευταία χρόνια βρήκα το όνομά του και στη συνέχεια έκανα τις ανάλογες κινήσεις. Βρήκατε το όνομά του ως ένας από τους ήρωες που έπεσαν την ώρα της μάχης. Ναι. Στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, η αλήθεια, μέχρι να τον βρω. Δεν ξέρω αν θέλετε να βλέπουμε, προβώ σε λεπτομέρειες. Βλέπουμε και τη σχετική, είναι η λίστα που βρήκατε το όνομα του παππού σας, η αλήθεια είναι. Ναι. Πώς τον βρήκατε, όσο πιο σύντομα μπορούμε. Όσο πιο σύντομα μπορούμε. Ψάχνοντας λοιπόν τις λίστες, βρήκα το όνομά του. Από μαρτυρίες που είχα, μου είχαν πει αυτόπτες μάρτυρες ότι σκοτώθηκε εκεί δίπλα τους. Όμως, το πιθανότερο είναι να τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε στο δεύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αυτόματα σκέφτηκα ότι κάπου θα είναι θαμμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Δεν έμεινε στα βουνά της Πίνδου, στα βουνά της Αλβανίας, να είναι στα αζήτητα. Ώσπου βρήκα έναν άνθρωπο μέσα από το διαδίκτυο, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, ένας στρατιωτικός. Βρήκε μία λίστα, πολλές λίστες μάλλον έχει. Και μία λίστα ήταν στα χέρια του που αναφερόταν ότι οστεοφυλάκιο 106, στρατιωτικό μαξολίου Κόνιτσας. Που παραμένουν τα οστά μέχρι και σήμερα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Στο άκουσμα αυτής της είδησης, της πληροφορίας, για πείτε μας λίγο. Είναι πολύ σημαντικό πώς νιώσατε. Συγκίνηση, δέος, υπερηφάνεια, δικαίωση, δεν ξέρω. Είναι ότι το ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ, και τελικά τα κατάφερα. Και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησης. Οι διαδικασίες ταυτοποίησης, συνεννοήσεις με το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Κάπου στο Δεκέμβριο μου εδόθηκε η άδεια να μπορέσω να τον φέρω. Είπαμε άνοιξη καιρού καλύτερα, γιατί εκεί πάνω η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ κρύο. Η διαδικασία, τώρα θα σταθώ λίγο εκεί, η διαδικασία ταυτοποίησης είναι μια διαδικασία εύκολη? Όχι. Γίνονται συνεχώς εκταφές. Όταν έγινε η εκταφή του παππού και όλων αυτών των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο μέτωπο, κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν και έκαναν τις εκταφές φυσικά. Έπαιρναν ένα κομμάτι οστό. Το οστό αυτό πήγαινε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τις ταυτοποίησεις, συνταξιοδοτήθηκε πριν 2-3 μήνες, ο κύριος Μενούνος.
Έκανε λοιπόν, ήταν παρόν στις εκταφές, όπου εκεί έπαιρνε ένα οστό, ένα κομμάτι από οστό, το οποίο το επεξεργαζόταν το, και το όνομα του ήρωα μέσα στο μπουκαλάκι. Αυτό. Οπότε έγινε, αυτή ήταν η διαδικασία του DNA και αμέσως μετά σας ενημέρωσαν εσάς ότι επρόκειτο για τον παππού σας και μεταβήκατε στην Κόνιτσα. Ναι. Έδωσε. Δεν έχω μεταβεί ακόμα, πού ξεφεύγω. Α, φεύγετε απόψε για να παραλάβετε τα οστά, προκειμένου την Κυριακή να γίνει και η τελετή στις Πατσίδες. Ναι. Να γίνει και η τελετή, δεν ξέρω. Έτσι θα γίνει βέβαια. Θα καταλήξουμε και θα πάμε και στην τελετή. Μας έχετε στείλει και ένα γράμμα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, είναι η τελευταία επικοινωνία του παππού σας με την γιαγιά σας? Ναι. Είναι τελευταία. Πόσες μέρες, πόσους μήνες πριν σκοτωθεί στο μέτωπο έχετε καταλήξει, έχουμε καταλήξει? 4 Τρίτου του 1941 έχει σταλεί το γράμμα. 16 Τρίτου σκοτώθηκε. Ελάχιστες μέρες πριν. 4 Τρίτου, 16 Τρίτου. Είναι 10 μέρες περίπου. Και 12 Τρίτου γεννήθηκε ο μικρός του γιος. Που δεν πρόλαβε να τον γνώρισε. Φυσικά και πήρε το όνομα. Μάλιστα. Αν μπορούμε λίγο, αν μπορούμε, έχει ιδιαίτερη αξία. Προσπαθήσαμε λίγο να το διαβάσουμε. Ως μία ένδειξη της τιμής, να τιμήσουμε και εμείς τη μνήμη του. Αν μπορούμε να δούμε λίγο το γράμμα, συνάδελφοι, πάνω στα γραφικά, είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το έχετε μπροστά σας, κυρία Στεφανάκη. Δεν το έχω. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Ακριβώς, η Βάλια Μπούη το έχει μπροστά της, μην σας ταλαιπωρούμε. Βάλια μεταξύ άλλων, τι αναφέρει? Αγαπητή μου σύζυγος, χαίρε, πρωτού έρχομαι να ρωτήσω αν είσαι καλά. Και δεύτερον, κι εγώ καλά είμαι μέχρι την ώρα που σου γράφω, πάντα δόξα τον Θεό. Μάθε ότι είμαστε μαζί με το θείο τον Νικολή σε ένα λόχο και είναι καλά. Να μου βλέπεις τα παιδιά μας, να μην στενοχωριούνται και για λεπτά που μου έλεγες να μου στείλεις το Μηνιάτικο, να μην μου στείλεις, διότι είμαστε στα αλβανικά βουνά, στα χιόνια, και δεν είμαι εις πολυτέλεια να μου χρειάζονται. Και πολιτεία, να κοιτάξεις... Πολιτεία, ναι. Και να κοιτάξεις την καλλιέργεια της περιουσίας μας, ό,τι εμπορείς να κάνεις. Δεν έχω άλλο να σου γράψω, μόνο δώσε χαιρετισμούς εις τον παππού και γιαγιά, εις τους θείους και θείες και εις τον σύντεκνο τον Χαραλαμπάκη και εις όλους τους συγγενείς. Ο σύζυγος Αλέξανδρος Στεφανάκης και καλή αντάμωση να δώσει ο Θεός. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι τελειώνει το γράμμα. Η αλήθεια είναι πως αν μπει στη διαδικασία να αναλύσεις όλα αυτά που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που παίζει με την ίδια του τη ζωή, κορώνα γράμματα και σκέφτεται την περιουσία του, τα παιδιά του, χαιρετισμούς, μη μου στείλεις χρήματα, κράτησε τα σύ. Είναι άνθρωποι μιας άλλης εποχής, αλλά ξέρετε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και που γνωρίζουμε έστω και τηλεοπτικά την κυρία Στεφανάκη για τον αγώνα της και δείχνει και το επίπεδο του χαρακτήρα της και της ψυχικής της ευαισθησίας. Δεν συναντάμε εύκολα, κυρία Στεφανάκη, ανθρώπους σαν και εσάς. Είναι χαρά μας, τιμή και για τον παππού σας που έπεσε για να είμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι και χαρά και δική μας που σας γνωρίζουμε. Το βλέμμα στραμμένο βέβαια στον επαναπατρισμό. Την Κυριακή. Τώρα ναι. Την Κυριακή 11 η ώρα. Στον κόμβο να σας πω ότι την Παρασκευή βέβαια. Ναι. Πείτε την Παρασκευή που γίνεται η τελετή παράδοση θα γίνει με όλες τις τιμές. Και εκεί. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το τελετουργικό. Με άγημα. Ναι. Θα παραδοθούν και άλλα οστά εκείνη την ημέρα, βέβαια, από ό,τι μου ανέφεραν από την 8η μηχανοποιημένη ταξιαρχία στα Ιωάννινα. Δεν είμαστε μόνοι, δηλαδή. Αυτό. Άγημα του στρατού θα αποδώσει τιμές. Υποθέτω θα είναι και αντιπροσωπεία και από το Υπουργείο και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Και αμέσως μετά τα οστά θα κατευθυνθούν προκειμένου στις 11 το πρωί στον κόβο των Πατσίδων να γίνει η επίσημη υποδοχή και η τελετή και τα οστά να τοποθετηθούν. Βλέπουμε σε και χώρο. Μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή από το 14ο Σύνταγμα που υπηρετούσε από τον Φλεβάρη, Δημήτρη. Από το Γενάρη. Δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι στη φωτογραφία ο παππούς αυτή τη στιγμή, αλλά είναι χαρακτηριστική
Βλέπουμε δεκάδες ανθρώπους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί για να υπηρετήσουν. Στο αλβανικό μέτωπο. Ακριβώς στο αλβανικό μέτωπο για να υπηρετήσουν την πατρίδα μας, το 41. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρετε τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τις στάσεις σας διαχρονικά, αλλά και από το γεγονός ότι καταλήξατε κάπου και αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει στην Κρήτη, στις πατσίδες του Ηράκλειου. Είναι σημαντικά, είναι διαχρονικά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά. Πρέπει να είστε περήφανοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Στεφανάκη. Είναι ξεχωριστό το θέμα σας.